Το 2020 έγινε μια μεγάλη επιτάχυνση του μετασχηματισμού των επιχειρήσεων που δεν κοιτάζουν μόνο τα κέρδη αλλά και το κοινωνικό τους αποτύπωμα. Εσύ πότε συνειδητοποίησες ότι πράγματι κάτι βαθύ αλλάζει στο τρόπο που ένας ηγέτης καλείται να κρατήσει το τιμόνι και να οδηγεί στην εταιρεία του σε αποτελέσματα. Ε, νομίζω ότι αυτό έγινε ξεκάθαρο από την οικονομική κρίση και μετά. Και βεβαίω το επιτάχυνε το, η πανδημία που αναγκαστήκαμε όλοι να πρέπει να φέρουμε την ομάδα μα κοντά, να εξακολουθούμε να δίνουμε νόημα στην ομάδα μα, να εξακολουθούμε να του πείθουμε ότι υπάρχει συνέχεια. και αρχίσαμε να δουλεύουμε από μακριά, αλλά όλοι μαζί. Οπότε εκεί έγινε επιτακτική ανάγκη τη αλλαγή του μοντέλου ηγεσία. Να γίνει ακόμα πιο συμπεριληπτικό, να ακούς ακόμα περισσότερο αυτό που σου λένε οι άνθρωποι σου, να λαμβάνει υπόψη τα μικρά τους, τους μικρούς προβληματισμούς και να προχωράς παρακάτω. Αυτό που άλλαξε είναι ότι γίναμε πρέπει να γίνουμε ηγέτες και έγινα και εγώ πολύ πιο γενναιόδοροι. και το να είσαι η ηγέτης δεν είναι το θέμα των αποδοχών σαφώς. Είναι ένα πολύ μεγαλύτερο ζήτημα. Είναι να είσαι παρούσα ή παρών, να τους ακούς ενεργητικά να είσαι κοντά τους, να σηκώνει τα μανίκια και να δουλεύεις μαζί τους. Ε, να λες σε όλους ε, καλημέρα και να τους δίνεις χαρά και να τους ε, δίνεις ένα χαμόγελο. Και γιατί όχι και να τσαλακώνεσαι. Τι άλλο χρειάζεται να επιστρατεύσει ένα ηγέτης για να μπορέσει να, σίγουρα... να φέρει αποτελέσματα. Σίγουρα να είναι προσαρμοστικός, ε, να αλλάζει γρήγορα, να βλέπει τις αλλαγές και να προβλέπει τι μπορεί να έρθει με αυτή την αλλαγή. Ε, να κοιτάει πιο μακριά και να ξέρει έρχεται η στρατηγική. Αλλά τι θα γίνει αν κάτι αλλάξει, τι θα γίνει αν έρθει άλλη μια κρίση, Και νομίζω ότι η καινούργια πραγματικότητα είναι συνέχεια να είμαστε προπονημένοι και να είμαστε agile να διαχειριστούμε αυτή την κρίση. Εκεί είναι η μεγάλη διαφορά. Είσαι μία από τι ισχυρέ γυναίκε επιχειρήσει και έχει αναδειχθεί και στη λίστα με τι most powerful women in business και φέτο. Τι απαιτείται από την πλευρά μια γυναίκα για να μπορέσει να σπάσει τη γυάλινη οροφή και να φτάσει επαγγελματικά στην κορυφή. Ε, ξεκάθαρα το πείσμα τη και η θέλησή τη, το να το θέλουμε πραγματικά. Αν το θέλουμε πραγματικά και αν έχουμε ισορροπία και βεβαίω βοηθάει ε, και το περιβάλλον που έχουμε στι οικογένειέ μα, ε, τότε τίποτα δεν μα σταματάει να σπάσουμε όχι μόνο γυάλινε, αλλά και τσιμέντινε οροφέ. Είναι θέμα πείσματο, θέληση και υπομονή, φαντάζομαι. Διότι για μα τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα στο να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Ε, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα μια γυναίκα. Και εκεί είναι που έρχεται και το πείσμα ότι υπάρχουν τα, τα στεγανά και τα στερεότυπα ότι δεν θα πετύχει γιατί θα κάνει ένα παιδί, δύο παιδιά. Άρα, αμέσω θα βγει εκτό ε, του στίβου. Ε, και εκεί είναι που πρέπει να πούμε όχι, δεν έχει σημασία αν έχουμε παιδιά παραπάνω ή λιγότερα. Σημασία έχει ότι έχοντα παιδιά έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε και τόσε πολλέ κρίσει. Άρα, γινόμαστε και εξαιρετικέ ηγέτιδε στη διαχείριση κρίσεων.